Και ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Άνδρο. Σύνδεση με την απεσταλμένη του ΣΚΑΙ στο νησί Ελικασόλη. Έλλη, βρίσκεσαι στην περιοχή Στραπουριές, εκεί όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είμαστε λοιπόν ακριβώς στο χωριό Στραμπουργιές. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για την Άνδρο, με μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν ακόμη τα πυροσβεστικά οχήματα, οι άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι μέχρι και τώρα επιχειρούσαν σε αυτό το σημείο. Ποια είναι η εικόνα τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το μέτωπο? Πολλές μικρές διάσπαρτες εστίες παντού γύρω-γύρω. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά, εδώ που βρισκόμαστε, υπήρχε φλόγα. Κατάφεραν να τη σβήσουν και τώρα μαζεύουν για να μετακινηθούν λίγο πιο πέρα, σε ένα σημείο πιο κάτω. Βέβαια, σε πολλά σημεία βλέπουμε καπνούς ακόμη. Πρέπει να σας πω ότι ήρθαν πριν από περίπου μία ώρα ενισχύσεις και από την Αθήνα. Ακόμη 5 πυροσβεστικά οχήματα με 19 πυροσβέστες. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά εδώ. Είναι μια καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Όχι όμως αρκετά καλή για να πούμε ότι δεν υπάρχει ανησυχία πλέον. Και αν θέλετε να ρωτήσουμε εδώ και τους κατοίκους, γιατί υπάρχουν οι πυροσβέστες, υπάρχουν κάτοικοι, υπάρχουν εθελοντές που ήταν εδώ και ώρες και βοηθούσαν. Καλησπέρα σας. Σας βλέπω μόλις κατεβήκατε από πάνω από σημείο. Βοηθούσατε κι εσείς να σβήσει φωτιά? Βοηθάμε την πυροσβεστική. Τι έγινε, αν ήταν επικίνδυνη η φωτιά, πόσο μεγάλη? Πάρα πολύ επικίνδυνη. Καταγόμαστε εγώ και οι δύο μου γη από το χωριό αυτό εδώ Στραμπουργιές. Δεν μένουμε εδώ. Η φωτιά ξεκίνησε από τη βουνοπλαγιά της χώρας, μέσα σε σπίτια, και κατέβαινε στην αρχή. Οι άνεμοι είχαν κατεύθυνση βοριάς προς τα κάτω, μετά όμως γίνανε βόρειο-ανατολική, περισσότερο ανατολική, και έστρεψαν τη φωτιά προς τα πάνω. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά πέρασε το χωριό Υψηλού, στη συνέχεια ήρθε στο χωριό Στραπουριές. Το βλέπαμε από απέναντι, όμως ευαισθητοποιημένοι αφήσαμε τις δουλειές μας. Με μεγάλη αγωνία και άγχος είδαμε τον κίνδυνο και ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε την πυροσβεστική, τα μέσα. Παρά τις αντιρρήσεις και τις αντιδράσεις των αρχών, καταφέραμε να τους προσπεράσουμε, διότι δεν μπορούσαμε να βλέπουμε τη ζημιά η οποία έχει προκληθεί. Μεγάλη πυρκαγιά. Πολύ πολύ μεγάλη. Δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Και επειδή γεννηθήκαμε εδώ σε αυτό το χωριό, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την περιοχή. Είναι δύσβαστη. Επάνω στα βουνά ήμασταν αυτή τη στιγμή. Με τη μάνικα της πυροσβεστική, όπου τα παιδιά μας εμπιστεύτηκαν, και μπράβο τους, μαζί με τους γιους μου. Μάλιστα. Και αφού κάναμε και αποτρέψαμε τη φωτιά, να καούν σπίτια. Ναι, ναι. Στο παραπέντε, 10 μέτρα πάνω από το πατρικό μου σπίτι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι της αδελφής μου, και εδώ τα παρακείμενα σπίτια. Έχουν οι αυλές, εγώ έχω μία πρώτη εικόνα, γιατί μόλις φτάσαμε κι εμείς. Οι αυλές είναι αυτές που έχουν σπίτια, έχουν καεί. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν τελειώσει οι επιχειρήσεις, καταλαβαίνω. Όχι. Έλα λίγο, Γιάννη, από και εδώ. Δεν έχει φύγει και ο κίνδυνος ακόμη. Είναι επιποδός η πυροσβεστική, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν συνεχώς νέα δεδομένα. Έλλη. Πολύ δυνατή άνεμη, πάνω από 8 μποφόρ πρέπει να σας πω νωρίτερα. Τώρα λίγο έχει κοπάσει ο άνεμος, αλλά μιλάμε για πολύ δυνατό άνεμο. Ένα μεγάλο κομμάτι εδώ το οποίο έχει καεί και θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τώρα. Οι πυροσβέστες μαζέψαν από εδώ, θα πάνε σε πιο πάνω σημείο, εκεί που υπάρχουν ακόμη μικρές φλόγες και εστίες φωτιάς. Να σας πω ότι υπάρχει πυκνή βλάστηση εδώ στο νησί και αυτή έκαιγε για πάρα πολλές ώρες. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι ακόμη και τώρα που, όπως λένε κάτι, και ο κίνδυνος δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχει σταματήσει. Έλλη Κασόλη, συνεχίζει το ρεπορτάζ και βρισκόμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή μαζί σου. Σε ευχαριστώ προς το παρόν.